ο οποίος είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το σκηνικό που είχε γίνει λίγες μέρες πριν στην Κύπρο μας. Νάσο, όμως αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί πραγματικά μας στεναχωρεί όλους αυτό. Σου είχε πει κάτι όταν μιλήσατε χτες? Ναι, βεβαίως. Μου είπε ότι είχε πιεστεί πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία και είχε πιεστεί στη λογική του ότι δεν μου το έβγαζε αρνητικά, μου το έβγαζε με ένα παράπονο ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν επεδίωκα να στείλω κοινωνικά μηνύματα και πώς μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή να με κράζουν. Έτσι μάλιστα μου μίλαγε στην Αργό, τη στιγμή που εγώ πριν γίνω τραγουδιστής υπηρετούσα σε ένα σώμα που αν αύριο μεθαύριο γίνει κάτι είτε για την Ελλάδα είτε για την Κύπρο θα είμαι εκεί και το ξέρεις, γιατί τυχαίνει σου λέω να το ξέρω χρόνια πριν γίνει. Και ενοχλήθηκε πολύ που κάποιοι παρερμήνευσαν ουσιαστικά το τραγούδι το οποίο ήταν άκρος ερωτικό. Εάν με ρωτάς, επειδή ο μπαμπάς μου, ο δικός μου πατέρας ήταν στην Κύπρο το 1974 και μάλιστα όχι απλά ήταν στην Κύπρο, αλλά μου έχει περιγράψει και στιγμές απείρου κάλους με πυροβολισμούς, έχει και ο ίδιος σημάδια από πυροβολισμούς στο κορμί του από τότε. Θέλω να σου πω ότι γενικά είναι, πώς να σου το πω, διχάζει πάρα πολύ η επιδερμική προσέγγιση και ο αδελφισμός και το να πάμε να η ανθρωποφαγία για έναν άνθρωπο που απλά μετέφερε ένα ερωτικό τραγούδι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ υπερβολικό όλο αυτό για τον ίδιο και μάλιστα όταν μιλάγαμε μου λέει «Έχεις καμιά ιδέα τι να κάνω» και του λέω «Σταμάτα να γράψεις το Facebook μόνο, βγες σε μια εκπομπή και πες ποια είναι η πραγματικότητα και αυτό που πιστεύεις» και του λέω «Στην Κύπρο που πήγες ήσουν sold out». Δηλαδή, ο κόσμος γουστάρει αυτό που βλέπει. Δεν είναι, έπρεπε δηλαδή περίμενε να ξεκινήσει το σχήμα για να βγει να δώσει απαντήσεις σε όλα. Γιατί ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό ήταν που τον ενόχλησε. Και να σου πω και κάτι, τον ενόχλησε το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι άθλοι μέσα από τα διαδίκτυα και μέσα από τα social και μέσα από τα Twitter που ειλικρινά έφτασε σε σημείο να διχοτομήσουν την Ελλάδα και την Κύπρο σε τέτοιο βαθμό που εγώ τους θεωρώ επικίνδυνους. Μιλάμε για πολύ ακραίες καταστάσεις εκεί, όντως. Κοίταξε, θεωρώ να σου ότι το θυμικό του καλλιτέχνη, έτσι. Ναι. Δεν ακουμπάς, όλοι ξέρουμε ότι αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο είναι ένα έγκλημα και το ζούμε όλοι μας. Και μάλιστα όλοι μας, εάν μας κλείσει τη μύτη, θα σκάσουμε γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε την αδικία. Και στο λέω εγώ που ο πατέρας μου πολέμησε τότε. Ναι. Έτσι, και έχω έρθει στην Κύπρο όκο λίγες φορές. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και αγνοούμενοι υπάρχουν και θα υπάρχουν και στις ψυχές μας και να περάσουμε τα χρόνια και κόσμος που έχει χάσει τις περιουσίες του, το βιός του και τα πάντα. Τα ξέρουμε, τα ζούμε, ξέρουμε ιστορία, την έχουμε διαβάσει. Δεν μπορείς να σταυρώνεις ξαφνικά έναν άνθρωπο επειδή έχει πει ένα ερωτικό τραγούδι χρησιμοποιώντας μια λέξη τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει σταυρώσει από πριν μια σειρά από άλλους προδότες που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την ιστορία. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει την ιστορία. Είμαι όμως εγώ αυτός που βιωματικά μπορώ να σου πω ότι τον άνθρωπο τον σταύρωσαν χωρίς λόγο ακραία στοιχεία. Δεν είμαστε για ακραίες καταστάσεις. Εάν ήμασταν όλοι ακραίοι, δεν θα υπήρχε δημοκρατία σε καμία χώρα και δεν θα υπήρχε και λογική, έτσι. Και δεν θα υπήρχε αλτρουισμός, δεν θα υπήρχε κοινωνία. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Εμένα με ενοχλεί, καταλαβαίνεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Σίγουρα, απλώς επειδή ο Παντελής ήταν ένας τόσο αγαπητός τραγουδιστής και είχε επιρροή στον κόσμο, όταν ακούς τα τραγούδια, νιώθεις ότι προσβάλλεται ιστορική σου μνήμη με μια λέξη. Να σου πω τι γίνεται. Αν αφήσουμε πίσω τα ακραία μηνύματα που μπορεί να έλαβε και μπορεί να το στεναχώρησαν πάρα πολύ, παρόλα αυτά, οι Κύπροι ένιωθαν την αγάπη για τον Παντελή, δεν ακύρωσαν την αγάπη που ένιωθαν για τον Παντελή. Εξού και κάποια στιγμή χειροκρότησαν, πρέπει να πούμε, και στο νυχτοειρηνό κέντρο που ακούστηκε. Δεν ακύρωσαν την αγάπη. Σε καμία περίπτωση, παιδιά, μα νομίζω ότι και ο ίδιος στην δεύτερη του απάντηση αυτό το πράγμα είπε. Ότι αισθάνθηκε την αγάπη της Κύπρου, αν δεν απαντάω, δεν ξέρω κιόλας, γιατί από το πρωί έχω τόσες πληροφορίες στο κεφάλι μου, με συγχωρείτε κιόλας αν είμαι ανακόλουθος σε κάποιες εκφράσεις μου, αλλά την ώρα που σας μιλάω και στο άλλο κινητό με μηνύματα, δεν έχω απέναντί μου τον υπολογιστή, μιλάω με τους συνεργάτες μου, είμαι δηλαδή σε μια φάση λίγο πανικού τώρα. Θέλω να σας πω ότι ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ κάτι τέτοιο, απλώς θορυβήθηκε